Για μία ώρα έκλεισαν συμβολικά το πρωί σήμερα την παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισα στο ύψος του Στεφανοβικίου αγρότες της περιοχής, που πραγματοποίησαν νέα συνέλευση ώστε να επανακαθορίσουν τη στάση τους. Η κυκλοφορία πάντως των οχημάτων ρυθμίστηκε από την αστυνομία και γινόταν μέσω των δρόμων του Στεφανοβικίου. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο και καλούν και άλλους συναδέλφους τους να σηκωθούν από τους καναπέδες όπως λένε χαρακτηριστικά και τις οικίες και να βγουν στο δρόμο. Παράλληλα, δηλώνουν απογοητευμένοι και εξοργισμένοι από τα όσα επισημάνθηκαν για αυτούς τις τελευταίες ημέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μία μορφή κλιμάκωση σήμερα για να πραγματοποιήσουμε τη συνέλευσή μας και τη συγκέντρωση πάνω στην παλιά Εθνική Βόλου Λάρισας. Κάναμε συμβολικά αποκλεισμό και κόψιμο δρόμου για να ασκήσουμε πίεση για μία ακόμη φορά προς την κυβέρνηση για να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά μας. Ως τώρα δεν μας έχει ικανοποιήσει ούτε εξαγγελίες, ούτε αυτά που έχουν αναγγελθεί, γιατί είναι ημίμετρα, είναι ψίχουλα και τα περισσότερα είναι ανακοινωμένα πέρυσι και πρόπερσι και τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς λέμε τώρα στα αιτήματά μας τι απαντάν, που υπάρχει θέμα επιβίωσης, γιατί ο νομός Μαγνησίας είναι τριπλά χτυπημένος, μία πυρκαγιά, δύο πλημμύρες. Η Ομοσπονδία μας έχει κάνει πάρα πολλές αγωνιστικές δράσεις, με μηχανοκίνητες πορείες δεκάδες. Στον Ελγά στη Λάρισα δύο φορές, με πούλμαν, μία φορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρεμβάσεις κυβερνητικούς. Γνωρίζουν τα αιτήματά μας, βλέπετε πανελλαδικά τι γίνεται, ο ξεσηκωμός και επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους που είναι στον καναπέ να ξεσηκωθούν, να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα και τα 5 στη Θεσσαλία. Και σήμερα έχουμε πανθεσσαλική σύσκεψη που θα ανακοινωθούν οι περαιτέρω αγωνιστικές δράσεις μας στον Παλαμά Καρδίτσας. Ήρθαμε εδώ τον μπλόκο Ριζομήλου χθες, συστρατεύτηκε με τον μπλόκο Στεφανοβικίου ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να διεκδικήσουμε να μειωθεί το κόστος καλλιέργειας, το οποίο πνίγει τον αγρότη κάθε χρόνο και περισσότερο. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κάθε χρόνο που μας ζητάνε, τα πετρέλαια που αυξάνονται συνέχεια, έχει γίνει ένας κόμπος, μια θηλιά στο λαιμό του αγρότη, το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω τους ελέγχους που δεν γίνονται στα μη κοινοτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα, τα οποία δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, γιατί αυτοί έχουν πολύ μικρότερο κόστος. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για τη ζημιά που έχουμε πάθει. Δεν ήρθαμε για το καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε πάντα τον Ιανουάριο, που θεωρητικά λένε ότι γίνεται αυτό το πράγμα, ώστε οι αγρότες να κλείνουν τους δρόμους, να ζητάνε πράγματα τα οποία δεν τους δίνονται. Αυτή τη στιγμή είμαστε πλημμυρισμένοι, έχουμε χάσει τις παραγωγές μας, έχουμε χάσει τα μηχανήματά μας, τον εξοπλισμό μας και γενικότερα βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση ώστε να ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά και γενικότερα τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του μπλόκου Στεφανοβικίου Ριζομήλου στο Στεφανοβίκιο δίνει ένα μήνυμα. Θα περιμένουμε ορισμένες μέρες να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση εν ώψη αγρότικα. Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις θα πάρθουν, αλλά όχι αποφάσεις με ψίχουλα. Περιμένουμε οπωσδήποτε σημαντικές αποφάσεις να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και αυτά που χάναμε τουλάχιστον και σας είπα προηγουμένως να μείνουν και τα παιδιά στον τόπο μας. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που ανέφερε κανείς είναι το αεροδρόμιο Στεφανοβικίου. Το οποίο δεν το παίζουν καθόλου γιατί ξέρουν ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Εν τω μεταξύ, πάνω από 190 τρακτέρ που συγκεντρώθηκαν και βγήκαν στο τμήμα της Παθές στον Αλμυρό, το οποίο είναι ενεργό λόγω εκτέλεσης εργασιών. Οι αγρότες και εκεί ενισχύουν τον μπλόκο τους, ενώ σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, την προσωπία θα συμμετέχει στο πανθεσσαλικό κάλεσμα που έχει κάνει τον μπλόκο του Παλαμά για σήμερα στις 7 το απόγευμα.